Γεια σας παιδιά, σήμερα προπόνηση πλάτης. Συνήθως ακολουθεί γύρω στις 5 με 8 ασκήσεις. Αρχίζω πάντα με φτερά, 2 ασκήσεις και συνεχίζω με τη μέσα πλάτη, πάνω κοντά στο τραπεζοειδής. Τελειώνω πάντα με deadlift και περιμένετε να δείτε πώς ήμουν στο τέλος της προπόνησής μου. Έτσι ήμουν λοιπόν στο τέλος της προπόνησής μου και καθίστε να δείτε πώς το κατάφερα. Αρχίζω με pull down προς το στήθος, πίσω από την πλάτη μου, 3 μπροστά, 3 πίσω, 3 μπροστά, 3 πίσω και ακολουθούν 2 μπροστά, 2 πίσω. Με γύρω στο 1 δευτερόλεπτο κράτημα που είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το άθλημα και όχι τα κιλά που πιστεύουν οι περισσότεροι. Συνεχίζω με κλειστή λαβή, όχι τη συνηθισμένη. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα την προπόνηση με βοηθάει περισσότερο. Κάθε προπόνηση πλάτης είναι διαφορετική όπως και κάθε προπόνηση. Κάθομαι ανάποδα διότι με βολεύει περισσότερο εκτός και αν είναι πάρα πολλά τα κιλά και πρέπει να κάθομαι κάτω από τις βάσεις για να μην με πάρει επάνω. Το squeeze είναι πάνω απ' όλα εδώ πέρα, βοηθάει πάρα πολύ και ειλικρινά καίει. Στη συνέχεια στα rows το Smith, προτιμώ το Smith γιατί με βοηθάει να απομονώσω στο σημείο που θέλω να γυμνάσω, που είναι λίγο προς τα πάνω. Βάζω το πάγκο από κάτω, διότι το Smith μας δεν πάει ως κάτω και δεν θα μπορούσα να εκτελέσω την άσκηση. Στη συνέχεια ακολουθεί αυτό το φανταστικό μηχάνημα που είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι φοβερό για απομόνωση, δίνει αιμάτωση και το λατρεύω σε κάθε προπόνησή μου σχεδόν το έχω μέσα. Είναι φανταστικό. Να τονίσω πως έχει πολύ καλό κράτημα και είναι για το μέσα μέρος της πλάτης, όπου δίνει πάρα πολύ μεγάλη αιμάτωση και είμαι έτοιμος για να κάνω την κοπηλαντική. Στην κοπηλαντική προτιμώ αυτή τη λαβή. Για να συνεχίσω να γυμνάζω το μέσα μέρος της πλάτης, γυρνώ λίγο προς τα πίσω γιατί με βοηθάει ελάχιστα και αφού έχουμε γυμνάσει εντελώς το μέσα μέρος της πλάτης, προσπαθούμε να αιματωθούμε όσο περισσότερο γίνεται. Τέλος, προτιμώ να κάνω αυτή την άσκηση πιο όρθιος από ό,τι είναι κανονικά γύρω σε 90 μοίρες, διότι με βοηθάει να γυμνάσω λίγο πιο κάτω, αν και είναι πολλά τα κιλά σε αυτή την περίπτωση. Είναι πολύ καλό και στο τέλος αιματώνουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Δεν προτιμώ πολλές παραλήψεις εδώ πέρα. Τέλος τα deadlift, τελευταία άσκηση, συνήθως κάνω 4 ή 6 set, σήμερα κάνω 4 και δείχνω το δεύτερο μου set. Βαριά κιλά γύρω στα 120 αν δεν κάνω λάθος, 3 επαναλήψεις, αρκετές, με λίγο κράτημα πίσω. Τελειώνουμε με λίγους δραχαίους, με βοηθάει να ξεκουράσω το κάτω μέρος της πλάτης μου. 2 σετάκια με αρκετές επαναλήψεις είναι καλά. Μετά τους δραχαίους συνήθως ακολουθούν οι κοιλιακοί ή πύχης, γιατί σαν deadlift γενικά στην πλάτη οι πύχης γυμνάζονται και είναι κρίμα να μην το εκμεταλλευτούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Στη συνέχεια θα ανεβάσω κάποια βίντεο με το πώς να φτιάξετε πρωτεΐνη, μπάρες πρωτεΐνης στο σπίτι σας μέσα σε 5-6 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σύντομα.